Επιστρέφουμε στο γραφείο της Νεφέλης Παπαναγιώτου, που είναι σχεδιάστρια και δημιουργός χειροποίητων κοσμημάτων με το brand name Νεφέλεια. Μας είπατε πριν ότι ο κάθε δημιουργός πρέπει να έχει το δικό του στίγμα. Το δικό σας στίγμα ποιο είναι? Νομίζω ότι η ταυτότητα των κοσμημάτων μου είναι πολύ εμφανής. Οι καταβολές μου σαν αρχιτέκτονας φαίνονται στα κοσμήματά μου. Εξάλλου είναι και ο τρόπος που σχεδιάζω. Σχεδιάζω όπως σχεδιάζω τα κτίρια. Σχεδιάζω όλες και σχεδιάζω μία κάτωψη, μία τομή, μία όψη. Προσέχω πολύ το βάθος, τις αντανακλάσεις. Ο τρόπος δηλαδή σκέψης μου παραμένει ο ίδιος. Η διαφορά στον τρόπο που δουλεύω το κόσμημα βέβαια είναι ότι βάζω πάρα πολύ χρώμα που δεν το κάνω στην αρχιτεκτονική. Και όλα αυτά σε συνδυασμό νομίζω ότι έχουν δώσει μια πολύ ισχυρή ταυτότητα στο προϊόν. Πότε μπήκε το marketing στην επιχειρηματική σας ζωή, σε αυτό το κομμάτι? Okay, όχι πολύ αρχή, όχι στην πολύ αρχή, αλλά λίγο αργότερα. Δηλαδή περίπου 6 μήνες αφού το ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι είναι απαραίτητο. Ποιες είναι οι ενέργειες offline τις οποίες έχετε κάνει, αν θέλετε να μας πείτε μερικές? Σίγουρα είναι οι εκθέσεις, όπως είπα και πριν, όχι μόνο στο εξωτερικό που ούτως ή άλλως για κάποιον μπορεί να είναι λιγάκι πιο ακριβές, αλλά ακόμα και εδώ, μέσα στην πόλη μας, στη χώρα μας, για παράδειγμα η έκθεση του Ozone, το Fashion Room Service, που έχω λάβει μέρος 4 φορές, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργώ να δείξει δουλειά του. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος από το συγκεκριμένο event, οπότε σε γνωρίζουν. Στη συνέχεια, σίγουρα ήταν οι φωτογραφίσεις τις οποίες έκανα. Όπως εδώ, ναι, αυτή ήταν η πρώτη φωτογράφηση για τα καλοκαιρινά μου κοσμήματα. Ωραία. Με ένα μοντέλο, έχω τη φωτογράφου μου πλέον, φωτογραφίζουμε επαγγελματικά το προϊόν. Στη συνέχεια βγάζω καταλογάκια, τα οποία είναι για κάθε κολεξιόν. Αυτό είναι για την τελευταία κολεξιόν, την Rainforest. Μία με δύο. Ωραία. Ναι. Στη συνέχεια βγάζω card postal, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν να δώσω σε ένα κίτα, σε ένα δώρο που θα στείλεις. Το λογότυπό μου είχε πολύ σημασία, από εκεί ξεκίνησα. Τον brand Νεφέλεια. Τον brand Νεφέλεια και η συνεργασία μου με το συγκεκριμένο γραφείο, στο οποίο μου έκανε αυτό το λογότυπο. Είναι εδώ, το βλέπω στην θεωρώ, κάρτα σας. Θεωρώ δηλαδή, ναι, ότι είναι κάτι στο οποίο κανένας πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία. Η συσκευασία στη συνέχεια, δηλαδή από την πολύ αρχή ξεκίνησα με τη συσκευασία, ήθελα να... Πόσο σημαντική είναι η συσκευασία σε αυτό που... Πολύ, πολύ σημαντική. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται το κάθε προϊόν να έχει τη δική του συσκευασία. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι στην προώθηση του προϊόντος σου, στο marketing, στο να σε εμπιστευτεί ο κόσμος. Δείχνεις δηλαδή ότι έχεις δει την δουλειά σου με έναν επαγγελματισμό. Αν περάσουμε στο online κομμάτι, ναι, τι ενέργειες έχετε κάνει, marketing? Νομίζω ότι το να ασχολείται κανένας με τα social media, το να είναι ενεργός μέσα στα social media, στο Facebook, στο Instagram, ακόμα και να δείξει τα προϊόντα του μέσα σε online πλατφόρμες πώλησης, όπως είναι το Etsy, όπως είναι το Shopify, να φτιάξει δηλαδή ένα e-shop δικό του, που να μπορεί ο κόσμος να μπει να δει το προϊόν. Blog, πολλοί επίσης χρησιμοποιούν. Πρέπει να είσαι ενεργός πλέον στα social media. Η πιο πρόσφατη ενέργεια marketing που χρησιμοποιήσατε, που μάλλον υλοποιήσατε? Ναι, έχω φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχω ξεκινήσει και το στέλνω σε πελάτησές μου ή σε ενδυνάμει πελάτησές μου, περισσότερο για να εστιάσω σε ένα target group και να μπορέσω να προωθήσω εκεί καλύτερα το προϊόν μου. Και να ακούσετε τη γνώμη τους. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα να δούμε από τη μέσα πλευρά τον κλάδο των χειροποίητων δημιουργιών. Πώς κρίνετε την έξαρση της χειροποίητης δημιουργίας τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι είναι ένα αποτέλεσμα της όλης οικονομικής κατάστασης και περιραίωσης ατμόσφαιρας την οποία βιώνουμε το τελευταίο καιρό. Είναι δικαιολογημένη, ο κόσμος έχει επιστρέψει, οι νέοι δημιουργοί έχουν επιστρέψει στο χειροποίητο με ύλες τις οποίες βρίσκουν πιο εύκολα είτε χώρια ύλη είτε ουσιαστικά κάποιες ύλες οι οποίες εισάγουν, είναι η ανάγκη της επιστροφής σε κάποια πολύ βασικά πράγματα δημιουργίας, σε βασικές τεχνικές, τόσο στο κόσμημα όσο και στην γενικότερη γκάμα των αξεσουάρ. Νέοι άνθρωποι επιστρέφουν σε ατελιέ, σε εργαστήρια για να δημιουργήσουν κάτι δικό τους, ξεχωριστό, προσπαθώντας πάντα να βρουν και το δικό τους κοινό. Ποιο είναι το στάτους της μόδας στην Ελλάδα σήμερα και πώς εκτιμάτε πως αυτό θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια?
Η Ελλάδα σήμερα έχει να προβάλλει Έλληνες σχεδιαστές, οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί. Ευτυχώς έχουμε καλούς πρεσβευτές στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα το όνομα της Μέρις Καντράντζου, που είναι μια σχεδιάστρια η οποία ναι μεν έχει ελληνική καταγωγή, είναι Ελληνίδα, αλλά διαπρέπει στη Βρετανία και φυσικά το όνομά της είναι πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Στην τοπική σκηνή έχουμε αρκετούς σχεδιαστές οι οποίοι κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και ύστερα, όπως είπα και πριν, η οικονομική κρίση έχει φέρει και τις δικαιολογημένες δυσκολίες σε αυτόν τον κλάδο, με αποτέλεσμα να συρρυκνωθεί αρκετά η παραγωγή, τόσο σε επίπεδο ready to wear που λέμε, όσο και στο επίπεδο της βιοτεχνίας. Ποια θεωρείτε πως είναι τα τρία χαρακτηριστικά για την εμπορική επιτυχία ενός δημιουργικού χειροποίητου προϊόντος? Τα τρία χαρακτηριστικά που θα πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα ένας νέος δημιουργός ο οποίος θέλει να κάνει να φτιάξει μια επιχείρηση η οποία θα είναι πετυχημένη, είναι νομίζω το πρώτο είναι το πάθος, το οποίο πρέπει να έχει αυτό που κάνει, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. Το δεύτερο είναι να γνωρίσει και να πετύχει συγκεκριμένα βήματα που έχουν να κάνουν με το πώς αυτή η επιχειρηματική κίνηση θα μπορέσει να αποδώσει σε οικονομικούς όρους. Και το τρίτο νομίζω είναι το ότι δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ το ότι το καλλιτεχνικό μέρος μπορεί να βρει το κοινό του μόνο όταν το επιχειρηματικό μέρος υπάρχει από πίσω για να το υποστηρίζει. Ποια τακτική marketing θεωρείτε πως ωφελεί περισσότερο έναν δημιουργό και γιατί? Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τεχνικές marketing που θα μπορούσαν να επιστρατεύσουν οι νέοι δημιουργοί για να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο πετυχημένο. Πιστεύω ότι κάθε κατηγορία, κάθε αντικείμενο, κάθε ενασχόληση ανάλογα με τον δημιουργό, δηλαδή κάθε είδος, για παράδειγμα, παπούτσι, τα υποδήματα, δηλαδή το σχέδιο μόδας, τα ίδια τα ρούχα ή τα αξεσουάρ, έχουν πολύ, πολύ διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στην σύγχρονη τοπική αγορά, όπως επίσης και στο αν θα καταφέρει κάποια στιγμή ο Έλληνας δημιουργός να βγει έξω στην διεθνή αγορά. Εκεί λοιπόν, ανάλογα με το τι κάνει, ποιο είναι το προϊόν του, πόσο διαφορετικό και ξεχωριστό είναι το προϊόν αυτό το οποίο παράγει σε σχέση με τους υπόλοιπους, όπως επίσης και ανάλογα με την τοποθέτηση του προϊόντος, δηλαδή το αν θέλει το κοινό του να βρίσκεται στην Ελλάδα, στην πόλη του, στους φίλους του ή πολύ πιο έξω, κάνοντας μια κίνηση πιο, ας το πούμε, διεθνή. Όλες αυτές οι παράμετροι διαφοροποιούν και τις τεχνικές marketing που θα χρειαστεί. Πώς βοηθάει το Ozone τους νέους δημιουργούς? Το Ozone από την αρχή αποτέλεσε μια πλατφόρμα τόσο στην έντυπη μορφή του ως περιοδικό, όσο και στην online εκδοχή του ως ozoneweb.com. Βοηθάει, τους δίνει ένα βήμα έστω στους νέους δημιουργούς να δείξουν τη δουλειά τους μέσα από τις συνεντεύξεις, μέσα από το editorial μόδας που κάνει, μέσα από τα... Από τις εκδηλώσεις επίσης τις οποίες κάνει, όπως είναι το Fashion Room Service που γίνεται κάθε 6 μήνες όπως είναι και η σεζόν, όπως τώρα έχουμε και το ozoneboutique.com που είναι ουσιαστικά ένα μικρό e-store που φιλοξενούμε πολλούς τέτοιους νέους δημιουργούς οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν το δικό τους εγχείρημα, τη δικιά τους προσπάθεια στο χώρο του χειροποίητου, είτε ενδύματος είτε κοσμήματος, οτιδήποτε έχει να κάνει με το χειροποίητο. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση με όσα μας έχει πει μέχρι στιγμής η σημερινή μας καλεσμένη. Η πιο πρόσφατη ενέργεια που αφορά το marketing και έκανε η σημερινή μας καλεσμένη ήταν να ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο και να το μοιράσει στους πελάτες της. Ο σκοπός της ήταν να ακούσει τι πραγματικά νιώθουν εκείνοι για την υπηρεσία και το προϊόν της. Μη φοβάστε να ακούσετε την γνώμη των πελατών σας. Θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι και στο τέλος οι πελάτες θα γίνουν ακόμα πιο πιστοί σε εσάς. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να το μάθετε αυτό είναι να ετοιμάσετε ένα σωστό ερωτηματολόγιο. Πάντα θα ξεκινάτε από τις γενικές ερωτήσεις. Θα αξιολογήσετε τη γενική ικανοποίηση, πόσο αξιολογούν
τη συνολική ποιότητα ή την εκλαμβανόμενη αξία την οποία παρέχεται. Άρα, μια γενική ερώτηση θα μπορούσε να ήταν πόσο ικανοποιημένος είσαι συνολικά από την επιχείρησή μου. Μετά πάτε λίγο πιο ειδικά. Πρέπει να αξιολογήσετε την πιστότητα. Κατά πόσο θα αγοράσει ξανά από εσάς ή κατά πόσο θα σας συστήσει σε φίλους και γνωστούς. Άρα, η ερώτηση εδώ θα μπορούσε να ήταν θα προτείνετε την επιχείρησή μου σε φίλους και γνωστούς. Και μετά πάτε ακόμα πιο ειδικά. Πρέπει να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία ή το προϊόν ξεπέρασε τις προσδοκίες του ή αν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα από την χρήση της υπηρεσίας και του προϊόντος. Άρα μπορείτε να ρωτήσετε, για παράδειγμα, πόσο σημαντική είναι η εξυπηρέτηση πελατών για να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία μου. Οι πελάτες είναι συνήθως βιαστικοί. Δεν έχουν το χρόνο ούτε τη διάθεση να απαντήσουν σωστά σε ένα ερωτηματολόγιο. Άρα εσείς πρέπει να τους δώσετε ένα κίνητρο. Μια έξυπνη ιδέα είναι να τους δώσετε μια έκπτωση ή να κερδίσουν κάτι στην επόμενη επίσκεψή τους. Ο σκοπός είναι ένας, να αφιερώσουν χρόνο, να δουν καλά τις ερωτήσεις και να απαντήσουν σωστά. Καλή επιτυχία. Επιστρέφουμε στο γραφείο της Νεφέλης Παπαναγιώτου. Πριν τη διακοπή μιλούσαμε για ποιες ενέργειες marketing κάνατε, online και offline. Ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει το marketing στην επαγγελματική σας δραστηριότητα? Ήταν σίγουρα το δεύτερο βήμα στην υλοποίηση σε αυτό το project, τέλος πάντων, που κάνω. Δηλαδή, ξεκίνησα από τη δημιουργία, όλο το δημιουργικό, αλλά μετά από αυτό πρέπει σίγουρα κανένας να σκεφτεί το πώς θα προωθήσει το προϊόν του, εάν θέλει να έχει κέρδη από αυτό. Τι διαφορά έχετε δει από τότε που αρχίσατε να εφαρμόζετε συστηματικά ενέργειες marketing? Έχω περισσότερους ανθρώπους που με ακολουθούν, περισσότερους ανθρώπους που αγαπούν το προϊόν μου, έχω περισσότερες πωλήσεις, περισσότερα κέρδη, καλύτερη επικοινωνία με πελάτες και με ενδυνάμει πελάτες επίσης. Έχει αλλάξει τα πράγματα σίγουρα. Είχατε επαγγελματική βοήθεια σε όλο αυτό, είχατε επαγγελματική βοήθεια στο marketing ή από μόνοι σας, διαισθητικά? Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με το marketing δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα μόνος του. Ο χρόνος καταρχήν που χρειάζεται είναι πάρα πολύς, μπορεί να καταναλώσεις. Είναι τελείως άλλη δουλειά. Πρέπει να έχεις ένα σύμβουλο, ναι. Υπάρχει εντύπωση πως η προώθηση των χειροποίητων δημιουργιών είναι χαμηλού κόστους. Ισχύει αυτό? Δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο, όχι. Σίγουρα χρειάζεται να επενδύσει κανένας χρόνο και χρήματα για κάτι τέτοιο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μυστικό της εμπορικής επιτυχίας ενός δημιουργού χειροποίητων ειδών? Καταρχήν, νομίζω να βρει την ταυτότητά του το προϊόν. Να έχει ταυτότητα, να έχει χαρακτήρα, να έχει στίγμα. Κανένας δηλαδή να το βλέπει και να αναγνωρίζει από πού προέρχεται. Είναι το πρώτο και βασικό. Και κατά δεύτερον, σίγουρα είναι οι προθετικές ενέργειες που κάνει κανένας. Ποιοι φορείς θεωρείτε, αν υπάρχουν στην Ελλάδα, που μπορούν να βοηθήσουν τους δημιουργούς χειροποίητων? Υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις ενίοτε, βγάζει το ΕΣΠΑ κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη υποστήριξη. Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον? Έχω πάρα πολλά σχέδια για το μέλλον. Θέλω περισσότερες εκθέσεις, περισσότερη επικοινωνία, σίγουρα περισσότερες πωλήσεις και άλλες συλλογές. Εξωστρέφεια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φανεί έξω πάλι το προϊόν μου. Πώς βλέπετε το μέλλον του συγκεκριμένου κλάδου, της κατηγορίας δηλαδή των ανθρώπων που φτιάχνουν οι ίδιοι τα προϊόντα τα οποία πουλούν στην Ελλάδα και πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει καλύτερο, θεωρείτε? Πιστεύω ότι πρέπει κανένας να είναι πολύ οργανωμένος, πολύ συγκεντρωμένος, να δίνει πολύ ενέργεια και πολύ χρόνο σε αυτό που κάνει, να το αγαπάει. Οι νέοι δημιουργοί έχουν πολύ όρεξη τώρα πια στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα δηλαδή, δημιουργών. Ειδικά στον χώρο της μόδας, το ειδικά fashion. Fashion, κόσμημα, ακόμα και χειροποίητα αντικείμενα. Γενικά υπάρχει μια έξαρση στον χώρο. Είναι πολύ καλό. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την Νεφέλη Παπαναγιώτου πώς δημιουργεί και εμπορεύεται τα δικά της χειροποίητα κοσμήματα. Όπως διαπιστώσατε, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται marketing, χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται να σκεφτείς το λογότυπό σου, τη συσκευασία σου, τον τρόπο που θα προωθηθείς, τον τρόπο που θα διαφημιστείς, να κάνεις φωτογραφίσεις σου. Σίγουρα, όποιος κατασκευαστής χειροποίητων ειδών θέλει να βγάλει κέρδη και να αυξήσει τα έσοδά του μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, πρέπει να το δει πολύ προσεκτικά με συγκεκριμένη στρατηγική. Με αυτό, σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό κλάδο. Είστε πανηδύνα.